Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σας μεταφέρω τον αγωνιστικό, αδερφικό, συντροφικό χαιρετισμό του κόμματός μας. Ιδιαίτερα χαιρετίζουμε την αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ με επικεφαλή στο Γενικό Γραμματέα του σύντροφο Άνδρο Κυπριανού. Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά κάθε φορά που βρισκόμαστε σε εκδηλώσεις των κομματικών οργανώσεων του εξωτερικού. Κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε, να συζητήσουμε με Έλληνες μετανάστες, εργαζόμενους, επιστήμονες, όπως και με νέα παιδιά που ζουν, σπουδάζουν, δουλεύουν μακριά από τη χώρα τους, τις οικογένειές τους. Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση κάθε φορά που συναντιόμαστε με συντρόφους μας που ζουν, παλεύουν σε άλλες χώρες, με συντρόφους που μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για τον ίδιο στόχο, την πάλη για τον σοσιαλισμό. Φέτος συμπληρώνονται 110 χρόνια από την καθιέρωση της 8ης Μάρτη ως Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας. Να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με αυτό, μιας και σήμερα γιορτάζουμε τον αγώνα των γυναικών όλου του κόσμου. Η μέρα αυτή είναι ενταγμένη βέβαια στον καθημερινό αγώνα που κάνουμε για την ισοτιμία, για τη χειραφέτηση της γυναίκας στη σύγχρονη εποχή. Εδώ και ένα αιώνα έχουμε αναδείξει ότι βάση για την κατάργηση των ανισότιμων σχέσεων μεταξύ άνδρα και γυναίκας είναι η συμμετοχή της γυναίκας στην κοινωνική εργασία με ουσιαστικά μέτρα προστασίας της μητρότητας, στήριξης της οικογένειας. Σε αυτό το δρόμο συνεχίζουμε την ασίγαστη προσπάθεια για την ανάδειξη αγωνιστριών γυναικών στους τόπους εργασίας, στα σχολεία, τις σχολές, στα σωματεία τους, στις γειτονιές, στα χωριά, στα όργανα του κόμματος επίσης, του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, στη Βουλή, στους Δήμους και τις περιφέρειες. Διδασκόμαστε από τις λαμπρές σελίδες της γυναικείας συμμετοχής στην αντίσταση του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, του Δημοκρατικού Στρατού, που ήταν αποτέλεσμα και της ιδιαίτερης ιδεολογικής, πολιτικής, οργανωτικής προσπάθειας του ΚΚΕ σε όλες τις φάσεις και περιόδους ύπαρξής του. Σήμερα, στον 21ο αιώνα, η ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, της αυτοματοποίησης γεννά νέα αδιέξοδα, αλλά ταυτόχρονα προβάλλει και νέες μεγάλες δυνατότητες για την κοινωνική θέση της γυναίκας. Αυτές οι δυνατότητες μπορούν να καρπίσουν αν τελικά απαλλαγεί η ανθρωπότητα από το βραχνά του καπιταλιστικού κέρδους, από την εκμετάλλευση, την καταπίεση. Γυναίκες και άνδρες, ας σηκώσουμε μαζί το δικό μας ανάστημα απέναντι σε αυτό το σύστημα της βαρβαρότητας, της φτώχειας, των πολέμων, για να προχωρήσει η κοινωνία μπροστά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η σημερινή εκδήλωση έρχεται να σφραγίσει την τριήμερη επίσκεψη της αντιπροσωπείας του ΚΚΕ εδώ, στο νησί της Κύπρου, ύστερα από πρόσκληση του ΑΚΕΛ. Επίσκεψη που μας έδωσε τη δυνατότητα να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις για τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται εδώ στην περιοχή μας, όπου κλιμακώνεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή και το μέλλον των λαών της περιοχής. Αλλά και να αναδείξουμε τη μόνη προοπτική για τους λαούς, την πάλη της απεμπλοκής από τα ιμπεριαλιστικά σχέδια, για να πάρουν οι λαοί οι ίδιοι την πραγματική εξουσία και να βάλουν οριστικά τέλος στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Η επίσκεψή μας στην Κύπρο μας έδωσε την ευκαιρία να επαναλάβουμε την αλληλεγγύη μας στον κυπριακό λαό, να επιβεβαιώσουμε για μια ακόμη φορά τη σταθερή θέση του κόμματός μας
για το κυπριακό ζήτημα, το οποίο αποτελεί διεθνές πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Το ΚΚΕ υποστηρίζει τη θέση για Κύπρο ενιαία, ένα και όχι δύο κράτη, ανεξάρτητη πραγματικά, με μια και μόνη κυριαρχία, μία ηθαγένεια, μία διεθνή προσωπικότητα, χωρίς ξένες βάσεις, στρατεύματα, κοινή πατρίδα των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, χωρίς ξένους εγγυητές και προστάτες, με τον λαό πραγματικά νοικοκύρη στον τόπο του. Από αυτή τη σκοπιά εκφράσαμε για μια ακόμη φορά τις ανησυχίες μας για τις εξελίξεις και τις κάθε μορφής παρεμβάσεις που αποσκοπούν σε διχοτομικές συνομοσπονδιακές λύσεις που νομιμοποιούν την εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου. Φίλες και φίλοι, τα όσα ζούμε τις τελευταίες μέρες με τα αυξημένα κύματα προσφύγων, κυρίως τα ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου η Τουρκία αξιοποιεί το προσφυγικό για να αποσπάσει μεγαλύτερη στήριξη από το ΝΑΤΟ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην επέμβασή της στη Βόρεια Συρία και στην υπόλοιπη περιοχή, αποδεικνύει ότι η εμπλοκή σε αυτούς τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς όχι μόνο δεν αποτελεί ασπίδα προστασίας, αλλά δημιουργεί μεγαλύτερους κινδύνους για τους λαούς. Αυτά βέβαια τα κύματα προσφύγων δεν πρόκυψαν από το πουθενά. Είναι αποτέλεσμα της διάλυσης κρατών, της αλλαγής συνόρων, των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, των βομβαρδισμών που έχουν τη σφραγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε όλα αυτά έχουν βάλει το χεράκι τους όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις για λογαριασμό της αστικής τάξης, καθώς συμμετέχουν ενεργά στους επικίνδυνους αυτούς σχεδιασμούς, μετατρέποντας τη χώρα απ' άκρη σ' άκρη σε πολεμικό ορμητήριο ξένων στρατιωτικών βάσεων, στέλνοντας ελληνικά στρατεύματα εκτός συνόρων. Μάλιστα πρόσφατα, οι αποφάσεις για δύο νέες στρατιωτικές αποστολές στη Σαουδική Αραβία και στα στενά του Ορμούς έρχονται να προσθεθούν σε προηγούμενες. Είναι μεγάλη υποκρισία να λέει ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ότι η Ελλάδα δεν φέρει καμιά ευθύνη για τα τραγικά γεγονότα στη Συρία και δεν θα υποστεί τις συνέπειες των αποφάσεων άλλων. Ενώ η χώρα έχει στηρίξει δυστυχώς με τη Σούδα, με άλλες στρατιωτικές υποδομές, όλες αυτές τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, που δημιούργησαν και επιτείνουν όλα αυτά τα κύματα των ξεριζωμένων. Ούτε βέβαια ο εγκλωβισμός χιλιάδων προσφύγων στα ελληνικά νησιά σε ολόκληρη την Ελλάδα προέκυψε από το πουθενά. Είναι αποτέλεσμα της απάνθρωπης πολιτικής όλων αυτών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στήριξαν και υλοποίησαν τόσο η προηγούμενη κυβέρνηση όσο και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή την πολιτική προσπαθεί να επιβάλλει η κυβέρνηση και με την καταστολή, με τη βία, τόσο απέναντι στους πρόσφυγες όσο και απέναντι στους νησιώτες και τους αγωνιζόμενους εργαζόμενους της πατρίδας μας, που δεν θέλουν να μετατραπούν τα νησιά, η χώρα μας, σε φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τις πλάτες φυσικά που τις προσφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπακούει στον κανονισμό του Δουβλίνου, υλοποιεί τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η οποία έχει πλέον πλήρως χρεοκοπήσει, όσο δεν προχωρά στον απεγκλωβισμό των προσφύγων από τα νησιά, δεν πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μεταβούν οι πρόσφυγες στις χώρες προορισμού τους, όσο δεν ενεργεί δραστήρια και αποφασιστικά για να υπάρξει δίκαιη κατανομή των προσφύγων στα κράτη-μέλη της, τόσο θα οξύνεται και θα χειροτερεύει η κατάσταση. Τα πρόσφατα γεγονότα όχι μόνο δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίσουν, αλλά το αντίθετο, επιβάλλουν
να δούμε με καθαρό μάτι όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, στην περιοχή μας, στον κόσμο. Ο αμερικανονατοϊκός ιμπεριαλισμός απλώνει τα δίκτυα των συμφερόντων του στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρειο Αφρική, στον Περσικό Κόλπο, στην Ασία επίσης, στον Ειρηνικό. Η εισβολή της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία με τις πλάτες των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η κλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία και τη Συρία, αυξάνουν τον κίνδυνο μιας πιο γενικευμένης σύγκρουσης. Ο κίνδυνος αυτός μεγάλωσε μετά και τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού στο αεροδρόμιο του Ιράκ από τους Αμερικάνους, ενώ το αμερικάνικο σχέδιο για το Παλαιστινιακό όχι μόνο δεν κατοχυρώνει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, αλλά διαιωνίζει και θωρακίζει την Ισραηλινή κατοχή. Την ίδια στιγμή, το ΝΑΤΟ βήμα το βήμα επιταχύνει την πολεμική προετοιμασία και περικύκλωση της Ρωσίας. Εδώ λοιπόν στην περιοχή μας έχουν πέσει πάνω, σφάζονται μεταξύ τους κυριολεκτικά για τον έλεγχο των αγορών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, τους ενεργειακούς αγωγούς, τους θαλάσσιους δρόμους, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα, η Ρωσία και γύρω τους δεκάδες καπιταλιστικά κράτη, ιμπεριαλιστικές συμμαχίες. Η άρχουσα τάξη της Ελλάδας είναι χωμένη μέχρι το λαιμό σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο από τη λία των επεμβάσεων και των πολέμων. Γι' αυτό υλοποιεί τα αμερικανονατοϊκά σχέδια, τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην περιοχή των Βαλκανίων, στην ευρύτερη περιοχή, όπως έδειξε και η Συμφωνία των Πρεσπών. Ανταγωνίζεται με την τουρκική αστική τάξη για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση στην περιοχή, η οποία βέβαια από τη μεριά της κλιμακώνει την επιθετικότητά της, την προκλητικότητά της, αμφισβητεί και παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα, έχει γκριζάρει όλο το Αιγαίο, αμφισβητεί την ελληνική και την κυπριακή ΑΟΣ. Το τουρκικό αστικό κράτος διεκδικεί ζωτικό χώρο στην περιοχή και έχει συγκεκριμένους στόχους. Δημιουργεί συνεχώς, βήμα το βήμα, νέα τετελεσμένα. Κάνει επίδειξη ισχύως και στο Αιγαίο και σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, στη Συρία, τη Λιβύη. Τα όσα υποκριτικά λένε χρόνια τώρα, πως το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση δήθεν αποτελούν ασπίδα προστασίας απέναντι σε αυτή την τουρκική επιθετικότητα, έχουν καταρρεύσει παταγωδώς. Όλοι αυτοί κοιτάζουν τα δικά τους συμφέροντα, καίγονται για τα ενεργειακά κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, για τα κέρδη της Exxon Mobil, της Total, της Eni και των άλλων μεγαθυρίων. Μπροστά στα μάτια τους, τα πλωτά μεγαθύρια Πορθητής και Γιαβούς τρυπάνε την Κυπριακή ΑΟΣ, παραβιάζουν κυριαρχικά δικαιώματα. Μέσα σε αυτό το τοπίο επιχειρείται η συνέχιση και των διακοινωτικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Φοβούμαστε ότι η λύση που τελικά προωθείται δεν είναι δίκαιη, είναι άδικη. Δεν είναι λύση με κριτήριο τα συμφέροντα του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Έχει τη σφραγίδα της ιμπεριαλιστικής επέμβασης. Με ευθύνη των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ήδη τεθεί το ζήτημα της συνεκμετάλλευσης και συνδιαχείριση του Αιγαίου και των θαλάσσιων ζωνών της Κύπρου. Και αυτό όχι μόνο θα οδηγήσει σε καταπάτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά θα περιπλέξει παραπέρα την κατάσταση σε όλη την περιοχή, με οδυνηρές συνέπειες για τον ελληνικό λαό, για τον κυπριακό λαό, για όλους τους γειτονικούς λαούς. Γιατί η συνεκμετάλλευση που ήδη συζητιέται και από κύκλους δυστυχώς της ελληνικής κυβέρνησης δεν αποτρέπει την πολεμική εμπλοκή, αλλά αντίθετα την προετοιμάζει, γιατί η συνεκμετάλλευση
δεν θα γίνει ανάμεσα στους λαούς, αλλά σε ανταγωνιζόμενα μονοπωλιακά συμφέροντα και μάλιστα ισχυρών περιφερειακών και διεθνών παικτών. Ούτε βέβαια και η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο θυμίζουμε έχει πολύ αμαρτωλό παρελθόν, με την ανεξαρτητοποίηση του Κωσόβου τότε, όταν νομιμοποίησε την επέμβαση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ για το διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας, θα λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Αντίθετα, θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει περισσότερα, γιατί με την υπογραφή και μόνο συνυποσχετικού ανάμεσα στις δύο πλευρές, Ελλάδα δηλαδή και Τουρκίας, το οποίο αποτελεί, όπως όλοι γνωρίζουμε, προϋπόθεση για να πάει στη Χάγη, θα δώσει τη δυνατότητα στην Τουρκία να θέσει νέους απαράδεκτους όρους, να θέσει όλες τις μέχρι σήμερα διεκδικήσεις της, δημιουργώντας έτσι και άλλο προηγούμενο. Οι ιμπεριαλιστές είναι αδίστακτοι, γιατί το σύστημά τους συνεχώς γίνεται πιο επικίνδυνο, πιο αντιδραστικό. Οι υπερασπιστές του, η κυβέρνηση, άλλα κόμματα στην Ελλάδα είναι εκτεθειμένοι ανεπανόρθωτα. Υπερασπίζονται ένα βάρβαρο σύστημα που έχει βάψει και συνεχίζει να βάφει τα χέρια του με το αίμα των λαών για να πλουτίσουν και να θησαυρίσουν τα διάφορα πολυεθνικά μονοπόλια να γίνονται πιο επιθετικά. Ο λαός μας, όπως και άλλοι γειτονικοί λαοί, πρέπει να πιστέψουν και να δείξουν τη δική τους δύναμη, να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή με την οριστική εξάλληψη όλων των αιτιών που γεννούν αυτούς τους πολέμους, που γεννούν την ανεργία, τη φτώχεια, την προσφυγιά. Μια νέα κοινωνία σοσιαλιστική είναι η λύση. Αυτός είναι και ο φάρος για την πάλη των λαών, για να οικοδομηθούν αμοιβαία επωφελείς σχέσεις για την ειρήνη, για την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ξέρουμε βέβαια ότι ξέρετε και μαθαίνετε τα νέα από την Ελλάδα. Ξέρουμε ότι ακούτε και εσείς όσα και εμείς ακούμε για τη χώρα μας, όπως για παράδειγμα ότι η Ελλάδα σταθεροποιεί την ανάπτυξή της. Ισχύει, οπωσδήποτε ισχύει, ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια φάση ανάπτυξης. Αλλά αυτή η ανάπτυξη δυστυχώς αφορά αποκλειστικά και μόνο στα κέρδη μιας κούφτας επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή η ανάπτυξη για να στεριώνει απαιτεί καθυλωμένους μισθούς, απαιτεί σταθερά οι εργαζόμενοι που βρίσκονται είτε με το μισό πόδι να απολυθούν, είτε βρίσκονται ήδη στην ανεργία και να έχουν προσεγγίσει το 1 εκατομμύριο σήμερα. Απαιτούν όλα αυτά λοιπόν όχι μόνο τη διατήρηση των διαφόρων μνημονιακών νόμων, όλα αυτά δηλαδή που περάσαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και την παραπέρα ενίσχυσή τους. Πριν λίγες μέρες, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε ακόμα ένα νόμο έκτρωμα για το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Έβαλε ουσιαστικά την ταφόπλακα στην κοινωνική ασφάλιση, ολοκληρώνοντας όλο το αντιλαϊκό έργο που είχαν κάνει και είχαν προετοιμάσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και ιδιαίτερα η τελευταία, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι τυχαίο πως ο πιο ακριβής προσδιορισμός για αυτό το νόμο που δώσαμε όχι μόνο εμείς αλλά και άλλες δυνάμεις ήταν ως νόμος Βρούτσι Κατρούγκαλου. Ούτε είναι τυχαίο πως οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι αντέδρασαν σε αυτόν τον νόμο με μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις, με συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα. Η ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, η λεγόμενη πολιτική της ενεργούς γύρανσης, όπως τη λένε, που πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα μπορείς να ζεις από την πενιχρή εθνική σύνταξη και θα αναγκάζεσαι να δουλεύεις μέχρι τα βαθιά γεράματα, δεν είναι προϊόν απλά μιας κακής διακυβέρνησης, αλλά είναι η ίδια η στρατηγική
ο στόχος όλων των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Γι' αυτό και ίδιες αλλαγές ή παρόμοιες γίνονται ή έχουν ήδη γίνει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κεφάλαιο θέλει να απαλλαγεί από όσα βαρύδια του έχουν μείνει από προηγούμενες κατακτήσεις των εργαζομένων για να θωρακίζει έτσι τη δική του κερδοφορία. Γιατί για την καπιταλιστική ανάπτυξη είναι βαρύδια, βλέπετε, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία του λαού, το σταθερό ωράριο, τα συλλογικά κοινωνικά δικαιώματα που είχαν κατακτήσει οι εργαζόμενοι προηγούμενες δεκαετίες. Χάρη στους αποφασιστικούς αγώνες τους βέβαια, αλλά και λόγω της πίεσης που ασκούσαν αντικειμενικά υπέρ των λαών οι σοσιαλιστικές χώρες τότε. Γι' αυτό όχι μόνο δεν ακυρώνονται οι αντιλαϊκοί νόμοι σήμερα, αλλά θωρακίζονται παραπέρα και φέρνουν και καινούριους νόμους και στην Ελλάδα και εσείς εδώ το ζείτε από την κυβέρνηση στην Κύπρο και στην Πορτογαλία, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του συστήματος, οι εργαζόμενοι, η μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία, θα μετρούν συνεχώς απώλειες, θυσίες οικονομικές, όσο δεν οργανώνουν τη δική τους αντεπίθεση. Όσο δεν καταστρώνουν το δικό τους σχέδιο για να απαλλαγούν από τα δεσμά αυτά της εκμετάλλευσης, για να αξιοποιείται ο παραγόμενος πλούτος με κριτήριο την ικανοποίηση των μεγάλων κοινωνικών και λαϊκών αναγκών. Αυτή είναι η διέξοδος. Όσο κι αν σήμερα τα σκιάζει η φοβέρα των πραγματικά πολύ αρνητικών συνεπειών και συσχετισμών σε διεθνή κλίμακα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά για την οργάνωση της πάλης, για τη συλλογική διεκδίκηση, για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί τις λαϊκές οικογένειες, τους εργαζόμενους, την νεολαία. Από κάθε θέση και από κάθε πόστο στεκόμαστε απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγάλου κεφαλαίου. Ο αγώνας που δίνουμε δεν είναι αγώνας ταχύτητας, είναι πραγματικός μαραθώνιος. Κρινόμαστε βέβαια και θα κριθούμε από την ικανότητά μας ως κόμμα, με ετοιμότητα και με πράξεις συγκεκριμένες, να βρισκόμαστε στη σωστή θέση κάθε στιγμή. Εκφράζοντας τα συμφέροντα της εργατικής λαϊκής πλειοψηφίας, έξω από την αγκαλιά, τον επικίνδυνο εναγκαλισμό της άρχουσας τάξης, στείνοντας εμπόδια στην ενσωμάτωση, στην παραπέρα συντηρητικοποίηση, στην αντίδραση, την ακροδεξιά, τη φασιστική δημαγωγία. Σήμερα πρόοδος σημαίνει πάλι για την εργατική εξουσία, για το σοσιαλισμό, ανοίγοντας δρόμο με την επαναστατική μας στρατηγική, με τις επεξεργασίες μας δηλαδή και τις εκτιμήσεις μας στη σύγχρονη περίοδο που βιώνουμε, με την πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών στις μαζικές οργανώσεις του λαού και της νεολαίας. Η δράση μας σήμερα μπορεί και πρέπει να δημιουργεί ρογμές. Κανείς δεν πρέπει να το υποτιμά αυτό. Αύριο αυτή η δράση, πιστεύουμε ακράδαντα, θα φέρει σεισμούς λυτρωτικούς για το λαό. Γι' αυτό είμαστε απόλυτα σίγουροι. Καλή δύναμη ευχόμαστε σε όλους και όλες, με υγεία, με ελπίδα και αισιοδοξία ότι δεν θα είναι πολύ αργά η λαϊκή αφύπνιση που θα κάνει πράξη τα όνειρα τόσων και τόσων γενιών, οριστικά όμως και αμετάκλητα αυτή τη φορά. Γεια σας, ζήτω και η αλληλεγγύη, η φιλία των λαών μας, ας δυναμώνει η κοινή δράση που κουέ αγγέλ, ζήτω το ΚΚΕ και εκείνες.